Αν η μόδα ήταν τραγούδι, θα ήταν ένα καταπληκτικό remix ενός σημερινού DJ και ενός παλιού τροβαδούρου. Σχιζοφρένεια, αλλαγμός, γαλήνη θα ήταν οι τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τη μόδα. Στη ζωή μου η μόδα παίζει ρόλο πρωταγωνιστικό. Θα είναι η πρώτη μου φροντίδα το πρωί, η τελευταία το βράδυ, ένα σετ με καταπληκτικούς κομπάρσους και εγώ πάντα πρωταγωνιστής. Οι πρώτες εικόνες που είχα όταν κατάλαβα ότι αγαπάω τη μόδα ήταν ότι όταν άφηνα την πάνα και δεν τη λέρωνα, πάνω απ' ότι μου άρεσε το outfit μου σαν μωρό, και όταν δεν μου άρεσε η εικόνα στην οποία μου είχαν θέσει σαν ντύσιμο, τη λέρωνα διαρκώς. Οι πρώτες εικόνες που είχα όταν άρχισα να καταλαβαίνω ότι αγαπάω τη μόδα ήταν με ένα μπλοκ ιχνογραφίας, δύο μολύβια και ένας μαρκαδόρος. Για να πω πόσο καλοντημένη είναι μια Ελληνίδα, πρέπει να τη δω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, αν δεν τη δω με ένα γκλιζέ, πιζάμα και τέτοια, δεν μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη ιδέα. Partially, σταδιακά δηλαδή, είναι αρκετά βελτιωμένη. Οι σχεδιαστές που είναι κορυφαίοι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό θεωρώ τον Giorgio Armani και τον Valentino. Κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς από τους καινούριους, πρώτα απ' όλα θεωρώ αυτόν που θα προσφωνήσω κιόλας. Και είναι δίδυμο, είναι η Μυρό. Όμως, επειδή δικό μου παιδί είναι και ο Πέτρου, γιατί είχε συνεργαστεί μαζί μου στα Λάκια πολλά χρόνια, τον αγαπώ εξίσου. Αλλά είναι και κάποια άτομα που απουσιάζουν, εκτός από τον Αποστόλη που βγαίνει και αυτός μέσα, αλλά είναι και άλλα που απουσιάζουν και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούν να βρουν το χώρο τους μέσα σε αυτή την εκδήλωση. Οι θέσεις της ελληνικής μόδας σε αντίστοιχες άλλες των ευρωπαϊκών χωρών είναι στους Ορφείους. Η ελληνική αγορά είναι μικρή, αλλά μερικές φορές είναι και πάρα πολύ μικρή η ικανότητα κάποιων να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Στην παγκοσμιοποίηση δεν υπάρχει μόνο η Ελλάδα. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και σε αυτές πρέπει κάποιον να στοχεύει. Άρα λοιπόν χρειάζεται τόλμη. Καλοντημένο κάνει κάποιον αυτό που τον κάνει να αισθάνεται άνετα. Είτε αυτό είναι θεατρικό, είτε είναι στολή εργασίας. Οι αγαπημένες μου τρεις στιγμές από το Mad Walk ήταν όταν τα δύο κορίτσια έκαναν κάποια σαρδάμ, τα βρήκα πολύ χαριτωμένα, αυτή είναι η μία. Η δεύτερη είναι ότι υπήρχαν κάποια αγόρια που ήταν ωραιότερα από τα κορίτσια. Και τρίτον, ότι οι σχεδιαστές δείχνουν να είναι σε αρμονία όταν θα έπρεπε αντί το σκηνικό που βλέπαμε να είναι σε ring και να παίζουν box μεταξύ τους. Το Mad είναι τρία αρχικά για μένα, ναι. Με, αγάπη, do it. Δηλαδή, επειδή πάντα τα κάνει όλα με αγάπη, έτσι το Mad αποφάσισε ότι πρέπει να καθιερώσει την ελληνική μόδα και όχι μόνο να την καθιερώσει, αλλά να την κάνει να τη λατρέψουν κιόλας. Είμαστε ευγνώμονες εμείς οι άνθρωποι της μόδας που υπάρχει το Mad και εύχομαι να τα χιλιάσει και εμείς νοητά να είμαστε πάντα εκεί μαζί.